Μία από τις μεγαλύτερες ζημιές στην ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς πληρώθηκε φέτος, είναι η ζημιά της Sunlight. Όλες οι εταιρείες που πληρώσαν είναι μαζί προς ένα μεγάλο κίνδυνο και τώρα μπορούμε να ακούσουμε δύο από αυτούς να μας λένε την εμπειρία αυτή. Δύο λόγια για αυτή τη ζημιά. Είναι η μεγαλύτερη ζημιά στην ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για τον απλούστο λόγο να αποζημιώνουμε όταν συμβαίνουν ζημιές, είτε μικρές, είτε μεσαίες, είτε μεγάλες. Και νομίζω ότι αναδείχθηκε και ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς και όλων των εταιριών, που, αν θέλετε, ένα σύμπλεγμα εταιριών είχαμε καλύψει τη Sunlight σε ένα μεγάλο κίνδυνο τον οποίο υπήρχε και νομίζω ότι όλοι ανταποκριθήκαν στο ακέραιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δίνουμε ένα διαφορετικό μήνυμα στην αγορά από οποιοδήποτε άλλον πιστεύει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέμε τώρα. Να ρωτήσω και εσάς για αυτή τη ζημιά, τι σημαίνει μια τέτοια ζημιά και τι σημαίνει να πληρώνει και η ασφαλιστική αγορά ένα τέτοιο κίνδυνο. Ουσιαστικά σημαίνει, όπως είπε και πάνω, ότι ουσιαστικά κάνουμε τη δουλειά μας, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτό όμως που απέδειξε η διαχείριση αυτής της ζημιάς, έτσι, μιλάμε για τη μεγαλύτερη ζημιά στην ιστορία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, 66 εκατομμύρια ευρώ, μια ζημιά η οποία ουσιαστικά διαχειρίστηκε εντός σχεδόν εξαμήνου και πληρώθηκε σε λιγότερο από χρόνο. Έτσι, όλη αυτή η διαχείριση της ζημιάς αποδεικνύει ότι τουλάχιστον οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στον κίνδυνο είναι αξιόπιστες, είναι έμπειρες στο να διαχειριστούν ζημιές αυτού του είδους και άρα δείχνει την ουσία της ασφάλισης, έτσι, για τον Έλληνα ασφαλισμένο, για τον Έλληνα επιχειρηματία. Τώρα βλέπουμε ότι είναι πολλές εταιρείες πάνω σε ένα κίνδυνο. Είναι κάτι σύνηθες για όσους δεν ξέρουν, γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι μία εταιρεία μόνο. Το μέγεθος του κινδύνου επιβάλλει, έτσι, την διασπορά. Σημασία κάνει βέβαια τη διαχείριση της ζημιάς δύσκολη, όμως όταν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες διαμεσολαβητές και επαγγελματίες ασφαλιστές, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Και αν θα μπορούσα να προσθέσω, είναι αυτό που είπε ο Θοδωρής, είναι ότι το μέγεθος όντως ήταν ένα μεγάλο μέγεθος, υπήρχε μια πολύ καλή διαχείριση από το Leader. Και θα μπορώ να πω ότι και ο διαμεσολαβητής, η ΕΟΝ, ουσιαστικά έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Αλλά αναδεικνύεται και ο ρόλο του διαμεσολαβητή. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι, ότι ήταν αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες που όλες συντονιστήκανε για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το οποίο ουσιαστικά συνέβη στη Sunlight, κατά την άποψή μας, σε ντετέ χρόνο, όσον αφορά, επαναλαμβάνω, και το μέγεθος του κινδύνου. Όσον αφορά, αν θέλετε, και την όλη γραφειοκρατία την οποία αργεί, γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να μαζέψουν αρκετά χαρτιά τα οποία δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με αυτές. Μπορεί να έχουν να κάνουν από το πυροσβεστικό σώμα έως ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που είναι ντετέ χρόνος για τέτοιου είδους ζημιές, οι εταιρείες ανταποκριθήκαν στο έργο τους. Νομίζω ήταν μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Όντως, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ever νομίζω. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλη η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή η Sunlight συνεχίζει τη λειτουργία της και παράγει προϊόντα. Και είναι πολύ σημαντικό για την τοπική κοινωνία ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται εκεί, και είναι πολλές εκατοντάδες, έχουν δουλειά. Νομίζω ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά απέδειξε με την πολύ καλή διαχείριση αυτής της ζημιάς ότι είναι παρούσα και ότι μπορεί να παίξει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον. Η ζημία της Sunlight ήταν, όπως ξέρετε αγαπητοί κύριε Σπύρο, ήταν η μεγαλύτερη ζημία που είχε γίνει ποτέ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Το ποσό της αποζημίωσης ανήλθε σε 66 εκατομμύρια. Η επόμενη μεγαλύτερη ζημία που έχει γίνει στην Ελλάδα ήταν η ζημία της Αλφαβήτα Ρώτα που ήταν 26 εκατομμύρια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ασφαλιστική αγορά έδωσε εξετάσεις για μια τέτοια μεγάλη ζημία. Με τη Sunlight που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο κομμάτι το corporate. Και είναι μια εταιρεία, από ό,τι ξέρετε, η οποία το 97% της παραγωγής είναι εξαγωγική μονάδα. Και είναι μια εταιρεία η οποία είχε ασφαλιστεί σωστά, είχε μεσίτη την ΕΟΝ, είχε ένα συνασφαλιστικό τμήμα το οποίο ήταν φερέκες και αξιόλογες ασφαλιστικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη Ασφαλιστική, η οποία είχε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό. Και μπορώ να πω ότι η ζημία αυτή ήταν μια ζημία όπου έδειξε ότι η ασφαλιστική αγορά είναι δίπλα στο επιχειρήν. Και νομίζω το ότι έδειξε πόσο χρήσιμος είναι ο θεσμός ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση με διπλή ιδιότητα, και αυτή του Προέδρου της Ένωσης, αλλά και αυτή του Προέδρου της Eurolife, που είναι μία από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην αποζημίωση της Sunlight. Και αισθάνομαι χαρά γιατί η εκδήλωση η σημερινή, σε αντίθεση με πολλές άλλες που γίνονται για άλλους λόγους, πολιτισιακούς ας πούμε, είναι μια εκδήλωση που εστιάζει στην ουσία της δουλειάς μας. Η ουσία της δουλειάς μας είναι ότι είμαστε εκεί για να αποζημιώνουμε τον κίνδυνο σε εταιρείες που είναι σοβαρές και που έχουν ασφαλιστεί σωστά.
Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε προς όλους. Και προς τον εταιρικό κόσμο που είναι εξίσου ανασφάλιστος με τον απλό πολίτη που επίσης είναι ανασφάλιστος. Καταρχάς πρέπει να πω ότι όλες οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν την ασφαλιστική αγορά σαν διαχρονικούς συνεργάτες. Και οφείλουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις να εκτιμούν σωστά τον κίνδυνο και να ασφαλίζονται σωστά. Αυτό έπραξε και η Sunlight και πραγματικά αν δεν είχαμε σωστά ασφαλισμένοι και δεν βλέπαμε αυτή τη συνεργασία τόσο σημαντικά, πραγματικά θα έπρεπε να επενδύσουμε σημαντικά κεφάλαια για να ξαναφέρουμε τροχοστάσιο στην σημερινή του κατάσταση που είναι πολύ μεγαλύτερο και καλύτερο και πιο σύγχρονο από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή πρακτικά η βοήθεια αυτή της ασφαλιστικής κάλυψης πώς λειτουργήσε στην πράξη? Λειτουργήσε στην πράξη, μας επέτρεψε να κινηθούμε γρήγορα και άμεσα και να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις έτσι ώστε να πλέον το εργοστάσιο μας να γίνει πιο σύγχρονο και ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Αυτό που σας είπα. Αλλά αυτό που βασικά θέλω να τονίσουμε είναι ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να αντιμετωπίζουν και να βλέπουν την ασφαλιστική αγορά σαν διαχρονικούς συνεργάτες. Lifetime partners όπως τα λέμε εμείς.